Ο Δίος του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Αθανασίου του Αθονίτου, του Ιδρυτού του Μοναχισμού του Αγίου Όρου. Όταν η Βασίλισσα μια Κυψέλη φεύγει, ακολουθείται από ένα μήνο εργατριών και έτσι οργανώνεται μια νέα Κυψέλη. Τον ρόλο τη Βασίλισσα των Μελισσών διαδραμάτισε ο Όσιο Αθανάσιο ο Αθονίτης, ο οποίος μετέφερε την σκητάλη, την πνευματική δηλαδή πείρα του μοναχισμού και της ασκητικής παράδοσης, από την Μικρά Ασία, που είχε αρχίσει να σβήνει κάτω από το πέλμα των μουσουλμανικών ορδών στο Άγιο Νόρος. Έτσι δημιουργήθηκε μία νέα μοναχική πολιτεία, της οποίας η ακτινοβολία φθάνει μέχρι τις μέρες μας. Ο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, γεννήθηκε στην τραπεζούντα του Πόντου περί το έτος 390 μετά Χριστόν, από και ευγενής. Όμως νύπιο ακόμη ο Αβράμιος και μετέπειτα Όσιος Αθανάσιος έμεινε ορφανός και από τους δύο γονείς του. Την προστασία του ανέλαβε μία μοναχή, η οποία ήταν συγγενής της μητέρας του. Έτσι αρχίζει από αυτήν την νηπιακή ηλικία να επιδρά επάνω του ευεργετικά το ράσο του μοναχού. Στην ηλικία των 7 ετών κοιμήθηκε η μοναχή και θετή του μητέρα, μα και πάλι ο Θεός δεν τον εγκατέλειψε. Τότε τον πήρε υπό την προστασία του ο αντιπρόσωπος του βασιλέως Ρωμανού στην Τραπεζούντα, τον έφερε στην Κωνσταντινούπολη και τον βοήθησε να σπουδάσει. Έτσι ο μικρός Αβράμιος, σπούδαζε την ανθρώπινη σοφία, ενώ συγχρόνως αγωνιζόταν για την απόκτηση της αρετής. Πολούσε προς όφελος των πτωχών το εξαίρετο ψωμί που τον προμήθευαν, για να αγοράσει σε ευτελή τιμή το κρυθαρένιο ψωμί που του αρκούσε για μέρες. Τόσο μεγάλη πρόοδο σημείωσε, ώστε οι συμμαθητές του ζητούσαν να τον έχουν δάσκαλό τους. Εκείνος τότε από σεβασμό παρετήθηκε από την διδασκαλία των παιδιών για να μην δώσει θλίψη στον διδάσκαλό του. Στο διάστημα αυτό τον ανεγνώρισε ένα συγγενής του που ήταν στρατηγός του Βυζαντίου, ο Ζεφινεζέρ, ο οποίος τόσο πολύ συγκινήθηκε μόλις έμαθε τις περιπέτειες της ορφάνιας του νεαρού Αβράμιου που παρά τις αντιδράσεις του τον πήρε στο αρχοντικό του και του παρήχε όλες τις ανέσεις να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Ο Αβράμιος όμως και εδώ συνέχιζε να ζει ασκητική ζωή. Ο στρατηγός ακόμη του έδωσε δύο υπηρέτε για να τον βοηθούν στις όποιες ανάγκες του. Αυτοί οι υπηρέτε έγιναν μάρτυρες της ελεημοσύνης και της μεγάλης του αγάπης προς τους φτωχούς. Στην Κωνσταντινούπολη ευδόκησε ο Θεός και συναντήθηκε με τον Όσιο Μιχαήλ τον Μαλινό τον ηγούμενο της Μονής Κιμινά, ο οποίος με το προορατικό του χάρισμα είδε τον θαυμαστό αυριανό όσιο. Για ένα διάστημα έζησε στην Μονή Κιμινά, όπου ο Όσιος Μιχαήλ τον έκυρε μοναχό με το όνομα Αθανάσιος. Τόσο προόδευσε στην αρετή και την άσκηση, ώστε ο γέροντάς του τον παρουσίασε στον Νικηφόρο Φωκά και στον Δομέστη Χολέοντα, οι οποίοι εκτίμησαν βαθύτατα τον Όσιο και από εκείνη τη στιγμή του εμπιστεύθηκαν τη ζωή τους και τον έκαναν σύμβουλό τους. Ο στρατηγός Νικηφόρος Φωκάς μάλιστα τόσο θαύμασε τον νεαρό μοναχό που θέλησε να αφήσει τη σταδιοδρομία του και να γίνει μοναχός για να ζήσει κοντά του. Όταν κοιμήθηκε ο γέροντας Μιχαήλ, ο Όσιος Αθανάσιος πήρε το τετραβάγγελο το οποίο είχε καλλιγραφήσει ο ίδιος και το κουκούλι του γέροντά του και κρυφά έφυγε από το όρος σκυμινά Ήρθε στον άθο και μπήκε στην υπακοή ενός απλοϊκού γέροντα χωρίς να δείξει ποιος είναι, υποκρινόμενος τον αρχάριο και τον αγράμματο. Ο Νικηφόρος Φωκάς τον ανεζήτησε παντού. Οι απεσταλμένοι τον ανακάλυψαν και όλοι θαύμασαν την ταπείνωση του Αγίου που κοντά στον απλοϊκό μοναχό ζούσε στην υπακοή και την άσκηση του αρχαρίου υποτακτικού. Με τις γενναίες επιχορηγήσεις του στρατηγού Νικηφόρου Φωκά, τότε χτίστηκε ο περίφημος ναός του Πρωτάτου, που μέχρι σήμερα παραμένει ένα από τα πλέον εντυπωσιακά μνημεία του Αγίου Όρους. Μετά από την αναγνώρισή του, για να αποφύγει και πάλι τις τιμές, ο Όσιος Αθανάσιος φεύγει βαθύτερα προς την έρημο, σε μία τοποθεσία που ονομάζεται Μελανά. Εδώ δέχθηκε τις φοβερές επιθέσεις των πονηρών δαιμόνων που με τη χάρη του Κυρίου κατετρόπωσε. Μετά από την εκστρατευτική επιτυχία που είχε ο Νικηφόρος Φωκάς στην Κρήτη, που ανεγνώριζε ότι την χρεωστούσε στις προσευχές του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου, με τις μεγάλες δωρεές του και την προστασία της Θεοτόκου, χτίστηκε η περιώνυμη μονή της Μεγής της Λαύρας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών ο Όσιος, ανέβηκε μαζί με έξι μοναχούς σε σκαλοσιά για να βοηθήσει στην ολοκλήρωση του έργου. Τότε όμως η οροφή κατέρευσε και ο Όσιος με τους έξι αδελφούς έπεσαν κάτω και καταπλακώθηκαν από τις πέτρες. Έτσι παρέδωσαν το πνεύμα τους στο Χριστό. Με τον τρόπο αυτό, το πρώτο και αρχαιότερο μοναστήρι του Αγίου Όρους θεμελιώθηκε με το αίμα του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, ιδρυτού του Αγιορητικού Μοναχισμού και των έξι μαθητών του. Ο Όσιος Αθανάσιος επιτέλεσε και συνεχίζει να επιτελεί μύρια θαύματα και διακρίθηκε για τα διδακτικά του λόγια και έργα, αλλά και για το προορατικό του χάρισμα. Στο μοναστήρι ακόμη της Μεγής της Λαύρας σώζεται ο Σιδερένιος Σταυρός του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου, του οποίου σταυρού το βάρος αποκαλύπτει ότι ο Όσιος ήταν ένας σταυροφόρος και σιδηροφόρος. Η θαυμαστή λοιπόν μορφή του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου μας θυμίζει ότι το Πνεύμα του Θεού όπου θέλει πνί και στην περίπτωση του Οσίου φτερούγησε από την Μικρά Ασία που κυριευόταν από τις ορδές των μουσουλμάνων κρυμμένο κάτω από το τριμμένο ράσο του Οσίου και έφτασε στον Άθωνα για να συνεχίσει την σιωπηλή ευγλωτία του να φωτίζει τον δρόμο των ανθρώπων προς την σωτηρία. Η μνήμη του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου τιμάται από την Αγία μας Εκκλησία την πέμπτη του μηνός Ιουλίου.